Να πούμε και για τα κυβερνητικά. Πάμε να ακούσουμε έτσι τα σχόλιά σας μετά και τα όσα ακούστηκαν στο Βελίδιο. Σε αυτό όλο το χαμό λοιπόν που γίνεται και την κρίση την ενεργειακή. Θα βοηθηθούμε λίγο με όλα αυτά. Βλέπω ότι συχνά πυκνά στις ζητώντες και με τον κόσμο υπάρχει βοήθεια μέσα από τα τιμολόγια τα ενεργειακά, είτε είναι από τη ΔΕΗ είτε είναι από όποιον άλλο με πάροχο. Βλέπω ότι το μοντέλο αυτό το υιοθετεί η Ευρώπη, δηλαδή αυτό που ήδη εμείς έχουμε ξεκινήσει σαν Ελλάδα και πολύ έγκαιρα μάλιστα, το υιοθετεί η Ευρώπη, χθες δηλαδή ψηφίστηκε ένα παρόμοιο μοντέλο με αυτό που κάνει η Ελλάδα. Δηλαδή έρχεται και επιδοτεί συγκεκριμένα ποσά για συγκεκριμένους λογαριασμούς, νοικοκυριά. Ναι, ναι, ναι. Θα το δουν όλοι οι φίλοι που παίρνουν τώρα τους λογαριασμούς, ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσό που αφαιρείται. Για μένα ήταν 284 μείον. Ναι, έχει άλλο που μου είχε πει προχθές για 400, μάλιστα, για 200. Είναι ένα 200, σοβαρό ποσό. Ανάλογα βέβαια την κατανάλωση. Λοιπόν, η υιοθέτηση λοιπόν του μηχανισμού ανάκτησης. Λίγο και η βενζίνη που πέφτει. Ναι, βέβαια, γιατί είναι και αυτό. Και μην ξεχνάτε, στον Οκτώβριο αρχίζουν και τα πετρέλαια θέρμανσης, όλα αυτά. Για τη Βόρεια Ελλάδα δεν το συζητάμε. Ναι. Ξέρετε ότι έχει γίνει τώρα της μόδας να γίνονται πολλά ενεργειακά τζάκια που βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Να πω πάνω σε αυτό το στο πλαίσιο, θα διαδεχθούν ακόμα κι άλλες τονωτικές ενέσεις προκειμένου να ισορροπήσει και να ισοσταθμιστεί η όποια κρίση. Βεβαίως η κρίση αυτή η ενεργειακή που έρχεται στο καύσιμο, γιατί η πηγή ας πούμε η μεγαλύτερη είναι η Ρωσία, δυστυχώς θα την αντιμετωπίσουμε. Για κάποιο διάστημα μέσα στο χειμώνα θα την αντιμετωπίσουμε. Δεν θα είναι όλα δηλαδή εύκολο να λυθούνε, αλλά αν λύνεται το 70% ή το 60% ή το 80%, μπορείς να παρέμβεις. Μια μεγάλη ανάσα. Και μια καλή σεζόν που κλείνει, νομίζω ότι θα ξεπεράσουμε το σκόπελο. Μακάρι. Βλέπουμε βέβαια να πούμε ότι οι επιλογές αυτές που έκανε η κυβέρνηση έγκαιρα, γι' αυτό τις υιοθετεί και η Ευρώπη, είναι καθεαυτού μεμονωμένες, ας πούμε, στοχευμένες τόσο καλά, που νομίζω ότι ακόμα λίγο μια διεύρυνση να γίνει και έχει πιάσει τον παλμό. Έχει πιάσει τον παλμό της διαφοράς. Ας ελπίσουμε ότι και για μας θα είναι μια καλή αναρριχητική περίοδος, γιατί κάπως έτσι φαίνεται από την κουβέντα μας με τους ξενοδόχους. Ναι. Κάπως φαίνεται ότι είναι δυνατό και το φθινόπωρό μας. Φαίνεται ότι είναι δυνατό και νομίζω ότι θα κλείσει δυνατά. Μακάρι, εδώ θα είμαστε για να τα δούμε όλα αυτά. Εδώ θα είμαστε βέβαια να τα δούμε στο τέλος του. Στον απολογισμό. Του απολογισμού. Όμως σίγουρα μας χωρίζει κάποια απόσταση από το καλύτερο, το οποίο το θέλουμε. Τώρα συμβαίνει να υπάρχει μια μεγάλη επιτάχυνση από όλα τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου λόγω του διπλασιασμού του προϋπολογισμού της περιφέρειας με το στόχο. Ναι, ναι. Που ανακοίνωσε ο κύριος Περιφερειάρχης. Γιατί είναι σημαντικό από τα 180 εκατομμύρια να έχουμε πάει στα 360. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και τη μόχλευση όλη αυτή της οικονομίας θα υπάρξει μια καλυτέρευση. Άρα εδώ πράγματι πρέπει να μας βρει έτοιμους με μελέτες και χαρτιά. Δηλαδή, ναι, μόνο που αυτό κύριε Καλαθιανάκη. Έτοιμα, γιατί πέρασαν τόσα χρόνια. 13-14 για να επιστρέψουμε. Αν θυμάστε, ήταν εποχή Πρωθυπουργία Κώστα Καραμαλή. Δηλαδή, γιατί αφού φύγαμε από τότε για κάποιο λόγο και φωνάζαμε και κάναμε και δείχναμε, έπρεπε να οριμάσουν οι συνθήκες μετά από 13-14 χρόνια για να γίνει ξανά η επιστροφή μας. Τότε ήταν πάλι η μεγάλη αύξηση εσόδων που μας έβγαζε η Μύκονος, η Σαντορίνη, εντάξει, η Ρόδος, τα νησιά δηλαδή που. Υπόθηκαν όμως αυτά, μπροστά, η ανισότητα αυτή. Όταν μπει σε αυτό το στόχο και είναι. Γιατί η Ευρώπη κάνει προγράμματα δεκαετίας και μετά είσαι μέσα, είναι και δύσκολο να αλλάξεις. Κατάλαβα. Γιατί πρέπει να το αποδείξεις για να αλλάξεις ότι έχεις πάει σε. Α, ήταν και η δεκαετία της μεγάλης κρίσης. Είχαμε και τη δεκαετία μετά τις τεράστιες οικονομικές κρίσεις. Είχαμε και τα μνημονίων. Μνημόνια και όλες αυτές τις στενότητες
και τις όλες αυτές τις δυσκολίες, τέλος πάντων, τις εθνικές, τις οποίες περάσαμε ένα πάταγο, περάσαμε δραματικά χρόνια. Δεν περάσαμε, δεν ήταν και τα καλύτερα. Τα καλύτερα χρόνια ίσως έρθουν πιο μετά, αλλά ναι. Αυτή την ώρα όλα αυτά συμβάλλουν. Είμαστε ακόμα με απούλωση πληγών κάνουμε. Σωστό. Και μην ξεχνάτε, οι νέες γενιές αρχίζουν και προβληματίζονται, γιατί βρίσκουν ένα τοπίο δύσκολο, δύσβατο, όχι τόσο εύκολο. Λογικό όμως είναι. Λογικό, ξέρω, είναι. Είναι λογικό. Μετά, έτσι, μετά από τόσα χρόνια και τόση... Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Θα επανέλθουμε. Έτσι, να είμαστε όλοι καλά, να έχουμε μια καλή χειμερινή περίοδο. Καλό φθινόπωρο. Και να αισιοδοξούμε. Αισιοδοξία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.